Στην Ευρώπη στρέφεται η προσοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ώστε να βάλει φρένο στην εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων. Προβληματίζουν τα δεδομένα αφού με βάση τα νέα στοιχεία του οργανισμού, αφενός τα κρούσματα έχουν αυξηθεί παγκοσμίως στις 22.000 σε 80 χώρες και αφετέρου ένα ποσοστό της τάξης του 8% των περιπτώσεων στην Ευρώπη χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί. Αν και η ασθένεια είναι αυτοπεριοριζόμενη στις περισσότερες περιπτώσεις, γνωρίζουμε πως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Σε αγώνα δρόμο έχει επιδοθεί παράλληλα επιστημονική κοινότητα ώστε να συλλέξει ασφαλή δεδομένα για τους τρόπους μετάδοσης της νόσου. Σίγουρα δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδεται ο κορονοϊός. Κατά βάση η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται από τα σωματικά υγρά. Γι' αυτό και αναφέρθηκε ως ένας βασικός τρόπος μετάδοσης στη σεξουαλική επαφή. Υπάρχει πιθανότητα να μολυνθείς και από μολυσματικά κλινοσκεπάσματα ή με άμεση και παρατεταμένη επαφή με τις δερματικές βλάβες που έχουν τα μολυσμένα άτομα. Υπάρχει και η δυνατότητα μεγάλα σταγονίδια, η μετάδοση δηλαδή με μεγάλα σταγονίδια από το αναπνευστικό. Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία είναι γεγονός, με αξιωματούχους του οργανισμού να αναμένουν περισσότερους θανάτους. Με τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη, περιμένουμε να δούμε περισσότερους θανάτους. Στόχος μας πρέπει να είναι να διακόψουμε γρήγορα τη μετάδοση στην Ευρώπη και να σταματήσουμε τη μεγάλη διασπορά. Εφόσον μιλάμε για ένα θέμα παγκόσμιο δημόσιας υγείας, προφανώς και είναι θέμα χρόνου να βρούμε και στην Κύπρο τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Και σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα υγιεινής προστασίας μπαίνουν ξανά σε πρώτο πλάνο για προστασία των πολιτών.